Η περιφερειακή δημοκρατία βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Οφείλουν οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της περιφέρειας του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης να ενώσουν τα χέρια με την κοινωνία των πολιτών για να κατακτήσουμε θεσμικές υπάλξεις με βάση τις οποίες θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, δηλώνει μεταξύ άλλων ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Δράκος στην εκπομπή Συζητώντας με τον Αντώνη Φελούρη στον Ελλάδα TV. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο μπροστά μας. Ένα έργο το οποίο πρώτα απ' όλα σχετίζεται με την καθιέρωση του θεσμού του καινούριου, γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο πείραμα, φιλόδοξο πείραμα, μεγάλο πείραμα, το οποίο επιδιώξαμε όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες αυτά τα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είναι θεσμική πραγματικότητα, παρά το γεγονός οφείλω να ομολογήσω τις μεγάλες ελλείψεις τις οποίες έχει ο Καλλικράτης. Ομιλώ ως προς το ζήτημα της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και για το οποίο θα αγωνιστούμε για να βελτιωθεί. Είπατε ότι θα είναι μια μικρή κυβέρνηση. Μακάρι να ήταν έτσι. Αυτό επιβάλλει... Αυτή την εντύπωση μας δίνουν οι νομοθετικές διαδικασίες και τα τέτοια, τα σχετικά. Από εκεί και πέρα... Βέβαια θα δούμε και τα προεδρικά διατάγματα. Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Τι αρμοδιότητες θα σας δώσουν. Πολύ σωστά το λέτε. Η περιφερειακή δημοκρατία, κύριε Φελούρη, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Έτσι. Και οφείλουμε όλοι, εμείς οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, οι άνθρωποι της ελληνικής περιφέρειας, οι παράγοντες του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, να ενώσουμε τα χέρια μαζί με την κοινωνία των πολιτών για να κατακτήσουμε θεσμικές, αν θέλετε, επάλξεις με βάση τις οποίες θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα από τους θεσμούς αυτούς θα επιδιωχθεί και θα κατακτηθεί την επόμενη περίοδο. Και να ανέβουμε κάποια σκαλοπάτια, γιατί μαζί με την περιφέρεια της Ηπείρου είμαστε στα τελευταία σκαλοπάτια μέχρι στιγμή. Δυστυχώς οφείλουμε να το ομολογήσουμε, παρά τα βήματα, αυτό, τα θετικά που κάναμε τα τελευταία χρόνια, ναι. Ότι ο Νότος εξακολουθεί να παραμένει Νότος με την έννοια της αναπτυξιακής υστέρησης του ελλείμματος της ανάπτυξης, έτσι. Το οποίο πρέπει, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά δεδομένα, να το ανατρέψουμε πάση θυσία. Η ιστορία αυτού του τόπου, οι δυνατότητες αυτού του τόπου, οι αγωνιστικές παρουσίες σε όλα τα επίπεδα του λαού μας, του λαού του Μοριά, της Πελοποννήσου, επιβάλλουν αυτή την κοινή προσπάθεια. Κύριε Νομάρχα, κύριε Δράκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, τα τελευταία χρόνια, έστω, ας το πούμε όπως και να το έχουμε, το θέμα είναι ότι υφιστάμεθα μια μεγάλη κρίση, οικονομική κρίση. Αλλά ταυτόχρονα η οικονομική φέρνει και τις συναισθηματικές κρίσεις και τις ψυχολογικές κρίσεις με απογοήτευση πολλών ανθρώπων που δεν έχουν ίσως τα απαραίτητα για να ζήσουν. Και αναγκάζεται ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε δεσπότης ή ο καθένας να δημιουργεί κοινωνικά συσίτια και όλα αυτά τα σχετικά, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε. Με μια τέτοια συγκυρία λοιπόν οικονομικών καταστάσεων που είναι... Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, να μην γελιόμαστε, είναι γενικότερο. Απλώς εμείς ίσως δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι να υποδεχθούμε αυτή την κρίση. Πώς θα μπορέσετε τα πρώτα χρόνια που εγώ δεν σας κρύβω, εύχομαι να κερδίσετε στις εκλογές του Νοεμβρίου και να είστε ο αυριανός περιφερειάρχης. Πώς θα μπορέσετε... Σας ευχαριστώ καταρχήν για την ευχή σας. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα το οποίο βάζετε. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να έχουμε την ανάπτυξη που είναι, ακόμα δεν έχουμε τον αναπτυξιακό νόμο. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο θα αντιμετωπίσουν όλοι οι αυτοδιοικητικοί φορείς την επόμενη περίοδο. Αρκεί να σας πω ότι η σημερινή λειτουργία των αυτοδιοικητικών φορέων των Δήμων και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σήμερα που ομιλούμε γίνεται με τεμποδίων λόγω ακριβώς της περικοπής των κονδυλίων των ΚΑΠ
ένεκα της κρίσης και των δημοσιονομικών προβλημάτων. Παρά το γεγονός ότι άλλα ποσά, κύριε Φελούρη, έχουν προγραμματιστεί στον προϋπολογισμό του κράτους, άλλα ποσά πολύ μικρότερα αποδίδονται στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στους δήμους. Για παράδειγμα, στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση σήμερα που ομιλούμε, οι περικοπές υπερβαίνουν το 40%. Ναι, καλά ακούσατε, υπερβαίνουν το 40% όπως και εγγίζουν και το 47%. Όπως και στην πρώτη βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα ποσά έχουμε και στον πρώτο βαθμό και μάλιστα ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του πρώτου βαθμού, τη σκέφτηκε. Και αυτός υψώνει φωνή στην τορία, όπως και εμείς με την ΕΝΑΕ, προκειμένου να αποδοθούν οι πόροι αυτοί, διότι πέραν των προγραμμάτων τα οποία κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν, υπάρχει πρόβλημα και ως προς το λειτουργικό μέρος των θεσμών, και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο, πέραν του γεγονότος ότι διαμορφώνουν ελλείμματα τα οποία θα μεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία όχι μόνο δεν θα παραλάβει πρίκα για να ξεκινήσει και να μπορέσει να αποδώσει, όπως είπατε κι εσείς, αλλά θα εισπράξει και ελλείμματα. Δηλαδή θα έχουμε αρνητικό Εκ του μειέχοντος. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο οφείλει η κυβέρνηση να το δει. Γι' αυτό εμείς, κύριε Φελούρη, στη συζήτηση και στη διαβούλευση η οποία ανεπτύχθηκε τα ζητήματα του Καλλικράτη, είχαμε θέσει ως προϋπόθεση μαζί με τη διοικητική μεταρρύθμιση και την φορολογική και δημοσιονομική μεταρρύθμιση, επί τη βάση της οποίας θα αποδίδονται οι πόροι χωρίς καινούρια φορολόγηση για το λαό. Το υπογραμμίζουμε αυτό, χωρίς καινούρια φορολόγηση και για το λαό αυτό, θα αποδίδονται οι πόροι προς την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, προκειμένου να έχουν προγραμματικό και αναπτυξιακό ρόλο για να κατακτήσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησεώς μας.